πραγματοποιούμε αυτό που πήραμε απόφαση ως πανελλαδική πλέον συντονιστική επιτροπή στη Νίκαια. Συνεχίζουμε συμβολικά να καταλαμβάνουμε αυτή τη στιγμή και να ερχόμαστε πάνω στην Εθνική Οδό εδώ στον κόμβο του Πλατικάμπου. Θέλω να ενημερώσω και όλο τον κόσμο που βρίσκονται εδώ, αλλά και όσους ακούνε και ενδιαφέρονται για το πρόβλημά μας, ότι το ραντεβού έχει κλειστεί με τον Πρωθυπουργό, από τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Μας έχει δεχτεί να δει τους αγρότες που κινητοποιούνται και είμαστε έξω στο δρόμο. Εμείς από εδώ σαν μπλόκο Πλατικάμπου θα πάμε αύριο στη Σύνδο, όπου θα βρεθούμε με υπόλοιπα μπλόκα της Ελλάδος. Εκεί θα προετοιμάσουμε αυτή τη συνάντηση. Οι επιτροπές υπάρχουν, γιατί ακούμε ότι αν έχουμε επιτροπές ή όχι, εννοείται ότι υπάρχει αντιπροσώπευση όλων των μπλόκων, και εκεί θα πάμε να περιμένουμε τις απαντήσεις από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Κάτω από αυτή την πίεση των χιλιάδων δραστέων και των δεκάδων μπλόκων που υπάρχουν στη χώρα, κλείστηκε η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό τη Δευτέρα. Μια συνάντηση που έχουμε τα αιτήματα, τα στείλαμε στον Πρωθυπουργό. Αιτήματα και πανελλαδικά, αυτά που καταλήξαμε στη Νίκαια, και ένα παράρτημα αιτημάτων για την καταστροφή που έχει υποστεί εδώ η Θεσσαλία, η περιοχή μας, και ευελπιστούμε ότι θα τα συζητήσουμε και θα υπάρχουν λύσεις από την πλευρά της κυβέρνησης. Εμείς σήμερα είμαστε εδώ ξανά υλοποιώντας την απόφαση που έχουμε πάρει για το συμβολικό κλείσιμο των δρόμων, ταυτόχρονα ζητώντας συνάντηση τη Δευτέρα να έχει αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα δικαίωση αιτημάτων, ικανοποίηση αιτημάτων, για να μπορέσουμε και εμείς να συνεχίσουμε να παράγουμε και να μπορούμε να καλλιεργούμε και να μην φύγουμε από τα χωριά μας και από τις καλλιέργειές μας. Αύριο θα γίνει μια συνάντηση στη Σύνοδο των Μπλόκων, επιτροπών δηλαδή, εκπροσώπων των Μπλόκων, που θα καταλήξουμε στις τελευταίες λεπτομέρειες σε σχέση και με τη συνάντηση, αλλά και με τη συνέχιση του αγώνα μας. Ό,τι έχουμε πει ως τώρα ισχύει. Όλα είναι ανοιχτά. Εμείς συνεχίζουμε τις δράσεις μας. Θα γίνει και η συνάντηση και ανάλογα τα αποτελέσματα θα δούμε και αν θα πάμε στην Αθήνα ή όχι με τρακτέρ. Θα τα συζητήσουμε όλα. Υπομονή να υπάρχει. Είμαστε στην τελική ευθεία αυτή μια κινητοποίηση που είναι μεγάλη, που είναι νοτική, που έχει ενώσει όλη την Ελλάδα, και αυτό είναι το πιο σημαντική, η πιο σημαντική κατάκτηση αυτής της κινητοποίησης. Συν το γεγονός βέβαια ότι χιλιάδες συνάδελφοί μας βρίσκονται στον δρόμο και παλεύουν. Και σήμερα και αύριο και το Σαββατοκύριακο και μέχρι τη συνάντηση, εμείς λέμε ότι πρέπει να βγουν και νέα μπλόκα, πρέπει να ενισχυθούν και αυτά τα μπλόκα, πρέπει να έρθουν και άλλα τρακτέρ. Όσο πάμε προς τη συνάντηση της Δευτέρας, να φαίνεται ότι η θέληση των αγροτών για λύσεις είναι δεδομένη, ότι η στάση μας θα είναι ανυποχώρητη και ότι θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε όλοι μαζί.